Μετά από σχεδόν 8 χρόνια, το GTA και η Rockstar αποφάσισαν πως πλέον δεν αντέχονται τα loading screens τους. Δεν το αποφάσισαν καν αυτοί, τους βοήθησε ένα παιδί, δεν ξέρω αν ήταν παιδί μεγάλο, τους βοήθησε κάποιος. Γιατί όπως ξέρεις, τα loading screens στο GTA Online από τότε που βγήκε, μέσα στο χρόνο που μπορούσε να κάνει loading screen, μπορείς να πας τουαλέτα, να μαγειρέψεις, να πας στα τροχάδια και να πάρεις το σκέλο σου περίπατο. Και άρχισε πίσω και ακόμα κάνει κυκλάκι εκεί, loading. Πώς θα ρίξεις να παίξεις GTA, πατάς play, κάθεσαι εκεί και μέχρι να φορτώσει άλλη τέσσερα πάνω να παίξω κάτι άλλο. Πλέον όχι! Πλέον ένα παλικάρι που ανακάλυψε τρόπο να φτιάξει τα GTA loading screen είπε και της Rockstar πως το... Ελπίζω να τον πλήρωσαν. Απλά ελπίζω να το πλήρωσαν το παιδί ή το πολύ του έδωσαν, ξέρω εγώ, currency in game, ξέρω. Έλα πάρε 8 εκατομμύριο shark card του λένε. Ξέρεις όμως που μπορείς να βρεις εσύ GTA και GTA shark cards. Το eneba.com. Τσέκα λίγη στην περιγραφή τους, ευχαριστώ τη χορηγία. Κλασικά, παρασκευούλα, χορηγούλα. Τσέκαρε το Minecraft-σαφτάκι που έχουν και διάφορα Minecraft πράγματα. Εκπτωσούλες κλασικά για μερικά games. Ελληνικές PSN κάρτες. Και γενικά πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από games. Αρκεί να τα πάρετε σε σωστή πλατφόρμα για σωστή χώρα. Και στο checkout, don't forget, use code AXEL για να πάρεις αυτή την 3% εκπτωσούλα. Έπρεπε να ξανακάνω install GTL, να το κατεβάζω όλη νύχτα, γιατί κάνουμε mod, VR mod video και δεν είσαι να μπω online, να φάω ban. Αν δεν το είδες, να πας να το δεις. Ευχαριστώ. Δεν έχω δοκιμάσει. Έχω διαβάσει όμως ότι είναι τρομερή διαφορά. Θα πάμε πρώτα story mode και να πάμε μετά online και να δούμε από lobby σε lobby, από lobby σε game, από game σε lobby. Story mode ακόμα φορτώνει. Έχει περίπου 45 δευτερόλεπτα. Επίσης δεν ξέρω αν δουλεύει στο PS4 και PlayStation 3. Είμαι από PC, από Steam. Μας έβαλε. Είμαστε στο σπίτι του Michael αυτή τη στιγμή. Play GTA Online. Go! Δεν θα έχει κάτι εδώ. Μετράμε μαζί με το OBS. Εδώ είμαστε στα 5,5 λεπτά του record. Σημαίνει είμαστε τώρα στα 7 δευτερόλεπτα, 8 δευτερόλεπτα, 9 δευτερόλεπτα, 12 δευτερόλεπτα. Έλα. Να δούμε ρε φίλε εδώ πως... Α, λειτουργεί! Περίμενε. Αυτό το φλικ που έκανε... Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα. 25 δευτερόλεπτα. 30... όχι. Uninstall. Τι είναι αυτά ρε! Εγώ περίμενα 30 δευτερόλεπτα loading screen τώρα! Εδώ γράφει ένα στο Reddit. Drop from 5.8 minutes to 35 seconds. Εγώ είμαι 2 λεπτά εδώ ρε! Τι είναι αυτά ρε! Alt F. 4. Και θα μπούμε κατευθείαν από Steam. Αντί story mode θα πάμε κατευθείαν online. Γιατί τόσο καιρό γλίτωνες 1-2 λεπτά αν έμπαινε story και μετά online. Θα πάμε κατευθείαν online τώρα. Όταν το παιχνίδι δεν είχε πολύ loading time που το GTA το είχε, σε κάνει να θες να το παίξεις πιο εύκολα το game. Δηλαδή δεν σκέφτεσαι να πατήσω τα τώρα να περιμένω 8 λεπτά να με βάλει ρε μπρο. Ή θα πατήσεις κλικ και μπουμ είσαι μέσα, ξέρω εγώ. Είμαστε στο loading online τώρα. Για να... Please work. Έχω μεγάλες ελπίδες γι' αυτό. Και οι viewers μου έχουν μεγάλες ελπίδες για το GTA Online loading times. Με έβαλε. Μπρο, θα βάλω timer. Θα βάλω timer. Γιατί δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Εγώ περίμενα καλύτερα αποτελέσματα. Είμαι πίσω εδώ. Πάμε story mode. Να δούμε πόσα δευτερόλεπτα ή λεπτά θα κάνει στο story mode. Hey, 38 δευτερόλεπτα. Από screen του GTA στο story mode. Ωραία. Αυτό ήταν actually γρήγορο. Play GTA Online. Reset timer. Play. Go. Yes. Για να δούμε. Μπορεί να ήμουν άτυχος πριν, δεν ξέρω. 3 τεστάκια ράνια να δούμε. Κάνω την δουλειά για σας παιδιά. Για να μην κάθεστε εκεί να... Δουλεύει τώρα αυτό, δουλεύει αυτό ή δεν δουλεύει. Είμαι στα 35 δευτερόλεπτα. Νιώθω και ελπίζω να με βάλει πριν το 1 λεπτό ρε φίλε. Γιατί διάβασα μερικούς τους βάζει στα 35 δεύτερα. Κάποιους από 7-8 λεπτά. Ακούω ήχος του GTA. Κάποιος βαράει κάποιον, δεν ξέρω, κλασικό GTA Online Lobby. Anyway, και κάποιοι είναι από στα 2 λεπτά loading screen. Εμείς περάσαμε μόλις το 1 λεπτό και στο 1 λεπτό και 14 δευτερόλεπτα μας έβαλε στην κασότκα. Ξέρεις τι, αυτό ναι,
Αυτό είναι τρελό improvement. Multi-billion dollar company, 7-8 χρόνια, ένας τύπος στο δωμάτιο του... Δεν ξέρω. I guess, γιατί να πληρώσεις να κάτσεις να δουλέψεις, προς τη στιγμή που μπορεί να το κάνει κάποιος τζάμπα, που ελπίζω να το πλήρωσαν και δεν είναι απλά, έλα πάρε, ευχαριστώ. Τι καλό παιδί είσαι, να είσαι καλά, εμείς πάμε να βγάλουμε κι άλλα δισεκατομμύρια από τα Shark Cards που πουλάμε. Θα δοκιμάσω τώρα από το Steam, με το που πατήσω Play GT Online. Ξέρεις που πατάς στο Steam που έχεις επιλογή για το Grand Theft Auto GT Online. 2,5 λεπτά. 2,5 λεπτά μας πήρε και 2,5 λεπτά από τη στιγμή που πατήσα play, 1,5 λεπτό από τη στιγμή που μπήκε στο game. Okay, that is... Ναι, αυτό δεν είναι 8 λεπτά ρε φίλε, είναι 1,5 λεπτό ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορώ σπου να ρωκαπώ αλλού, like, τι να κάνω εδώ πέρα, που είναι το ελικοπτεράκι μου. Πάμε να πετάσουμε να δούμε πως κάνει load και στα... Game modes, ξέρω. You cannot currently exit vehicle while constructing submerged. Ε, καπιτάν! Γάρτο πάνω! Πρέπει να τα κάνω όλα μόνος εδώ, ρε φίλε. Πρέπει να τα κάνω όλα μόνος. Βάλε το κινητό. Πάμε job list. Όχι, δεν θέλω να πάω σε κάτι αυτό. Play quick job. Και πάμε race series. Hey, βρήκε criminal records. 4-8. Criminal records είναι το round-round δίπλα από γύρω-γύρω από φυλακές. Που παίζαμε παλιά. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Beep, beep. Beep to YouTube. Τι λες ρε ψυχάκια. Τι είναι αυτό, που με RCB. What? Πόσα άτομα παίζουν αυτό. Και είναι με RC. Πού είναι τα γυαλιά μου, γιατί δεν φοράω γυαλιά μου ο χαρακτήρας ρε φίλε. Alright, RC Racing. Δεν έχω στην πραγματικότητα. Δεν έχω τρέξει ποτέ μου RC car στην πραγματικότητα. Μα εσύ που έχει και άτομα εκεί μέσα. Wow, άτομα. Κούκλες είναι. Αλλά, okay. Μπορείς να βάλεις first person αυτό. Ω, ναι, μπορείς! Και είναι non-contact, ε! Καλά, εντάξει. Το κερδίσαμε αυτό. Είναι πολύ sensitive παρόλα αυτά. Πάρα πολύ sensitive. Το controller. Και φαντάζομαι είναι έτσι. No! Το χάσαμε. Όπως το έκανα εδώ στους δύο τροχούς. Καλά, ο πρώτος δεν κάνει βλακεία. Δεν το φτάνουμε, ρε, με τίποτα. Αν δεν έκανα 2-3 λαθάκια θα το κερδίζαμε αυτό. Αλλά top 3, πρώτη φορά σε αυτή την πίστα, πρώτη φορά με αυτό το αμάξι. Εδώ βλέπω τη μάχη για την 11η θέση. Ο μπαντίτο μπλε με rapid κόκκινο. Θα δούμε ποιο θα κάνει την καλύτερη δεύτερη στροφή. Ο μπαντίτο φαίνεται να τη θαλάσσωσε και παίζει να χάσει και τη 13η θέση, καθώς τρακάρει στον τοίχο και πλέον είναι 12ος. Ούτε καν 11ος. Ω, πάμε εδώ. Hot drink! Δεν έχω παίξει αυτό, θέλω να παίξω το hot drink! Πρέπει να βάλω κάποια φάση VPN όταν θα έχει καλά πράγματα στο spinning wheel στο καζίνο να πηγαίνω να το κάνω. Όχι, δεν μπορεί να μου τύχει κανένα max, ξέρω εγώ. Όχι πως το χρειάζομαι, αλλά είναι ευχαρίστηση στο να κερδίζεις τζάμπα πράγματα. Oh my god, πώς είναι. Standard race tap, number of laps 10. Δεν έχει custom αμάξια, so απλά είναι ένα αμάξι. Θα πάω με ροζ. Το εδώ εγώ λέω. Δεν είναι iRacing αυτό. So... Oh boy! Oh boy! Έχει τρακαρίσμα από το πρώτο... Oh boy! Ξέρω πως παίρνω boost εδώ. Απλά θέλω. Θα πάρω boost από άλλα παιδιά. Όλα καλά. Όλα τέλεια! Ωραία. Ουί! Καλά. Καλή νίκη, 10η θέση. Έλα, πάμε για ακόμη ένα αγώνα με τα mini coopers εδώ πέρα, με γεμάτο lobby. Επίσης, πρέπει να ενώσω τη μονιέρα, ρε προ. Δοκιμάσω τη μονιέρα online. Πάμε για μια καλή κίνηση. Mr. Bean εδώ πέρα, κύριε. Είμαστε στην πρώτη γραμμή. Πάρα πολύ καλή κίνηση εδώ από τον Αξιλούκο. Έχει boost αριστερά. Ω, τρελό το μπουστάκι εκεί. Πρέπει να το πατήσω. Γιατί τώρα έχει τέτοιους που θα σπρώχνουνε. Επίσης αυτό το boost είναι επικίνδυνο γιατί... Οκ. Το έχουμε. Αυτό...
Αυτό πάμε για καλό finish εδώ πέρα. Φοβάμαι τον τύπο από πίσω μου αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να παίξω καθαρά. Αυτή είναι η φάση. Γιατί το έκανες αυτό? Γιατί ήθελε να γίνει υποβρύχιο το Mini Cooper? Νομίζω τα παίξω.